Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τελευταία σε συνδυασμό με αυτή τη μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και ένα μοντέλο όπως το GPT-4 αλληλεπιδρά με ανθρώπους από εδώ και στο εξή. Η θεωρία του νου θα έχει επίση σημαντικέ επιπτώσει στην ικανότητά μα να ελέγχουμε για τεχνητή συνείδηση. Για να το καταστήσουμε σαφές, αυτό δεν σημαίνει ότι το GPT-4 έχει επί του παρόντος συνείδηση ή ότι η συνέστηση είναι ένα απόφυκτο γεγονό για την τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, αυτό το βίντεο εξηγεί αυτή την απροσδόκητη εξέλιξη η οποία μπορεί να εν μέρει να οδήγησε τον επικεφαλή τη OpenAI να πει τρει μέρε πριν. Αλλά ίσω φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου η γλώσσα τη ψυχολογία να αρχίζει να είναι κατάλληλη για την κατανόηση τη συμπεριφορά των ευρωνικών δικτύων. Πρώτα θα εξηγήσουμε ποια αναδυόμενη ιδιότητα αποκάλυψη μελέτη και μετά θα δούμε τη διαφωνία στην κορφή τη OpenAI σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει τέτοια στοιχεία για τι εκτιμήσει μα και την τρέχουσα συνειδητότητα του GPT-4. Ο Greg Brockman, πρόεδρο OpenAI, απαντά σε ερώτηση σχετικά με το θέμα τη συνείδηση και σε ποιο σημείο τα συστήματα έχουν ηθική ή ηθικές αξίες. Η απάντηση σήμερα είναι σίγουρα όχι. Δεν έχουν. Εδώ μάλλον θα πρέπει να απευθυνθούμε σε φιλοσόφους ηθικής να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε σχετική βιβλιογραφία σχετικά με τα τεστ τη συνείδηση που δείχνει ότι το GPT-4 περνάει με επιτυχία τα περισσότερα από αυτά. Το οποίο σίγουρα δεν σημαίνει ότι έχει συνειδητότητα αλλά δημιουργεί σημαντικές ερωτήσεις. Θα κλείσουμε με έναν ειδικό σε θέματα συνείδηση και την εκτίμησή του αναφορικά με την πιθανότητα ύπαρξη συνειδητότητα των σημερινών μοντέλων. Με πολύ απλά λόγια, η μελέτη αυτή αναφέρεται στη θεωρία του νου, δηλαδή στο να έχει κάποιο μια ιδέα του τι συμβαίνει στα μυαλά των άλλων ανθρώπων και να αντιλαμβάνεται αυτό που πιστεύουν, ακόμα και αν αυτό που πιστεύουν μπορεί να είναι λανθασμένο ή να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτά τα διαγράμματα συνοψίζουν τις πρωτοποριακές ικανότητες του GPT 3,5 και 4. Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από τη μελέτη του ψυχολόγου Μάικλ Κοζίνσκι, που είναι καθηγητής στο Στάνφορντ και κάνει χρήση υπολογιστικών μοντέλων για την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παρατηρήστε τον τρόπο των λειτουργιών της θεωρίας του νου που επιλύονται από το GPT-4 σε σύγκριση με ένα παιδί και επίσης σε σύγκριση με προγενέστερα μοντέλα. Μοντέλα που κυκλοφόρησαν ως πριν από 3 χρόνια δεν είχαν καμία σχετική ικανότητα. Σε αυτό το διάγραμμα που αφορά την κατανόηση διεργασιών ΦΟΠΑ, το GPT 3.5 και ιδιαίτερα το GPT 4 εκτινάσονται μπροστά από άλλα μοντέλα και ακόμη φτάνουν τις ικανότητες υγιών ενηλίκων. Οπότε, ποια ακριβώς είναι αυτή η σημαντική αναδυόμενη ικανότητα. Νομίζουμε ότι αυτό το διάγραμμα, τη μελέτη, το εξηγεί πολύ καλά. Στη μέση μπορείτε να δείτε μια ιστορία που δόθηκε στο GPT 3,5 πρόταση προς πρόταση και στα αριστερά μπορείτε να δείτε το βαθμό βεβαιότητας του μοντέλου σχετικά με το τι υπάρχει σακούλα. Είναι σοκολάτα ή είναι popcorn. Η κλίμακα δείχνει την πιθανότητα με ένα να σημαίνει απόλυτη βεβαιότητα ότι η σακούλα περιέχει popcorn. Τώρα, εδώ είναι το πραγματικά ενδιαφέρον σημείο. Σε σύγκριση με το διάγραμμα στα δεξιά που δείχνει τη βεβαιότητα του GPT-3,5 για το τι πιστεύει ο ΣΑΜ ότι είναι στη σακούλα, παρατηρήστε πω σε αυτό το σημείο το μοντέλο αντιλαμβάνεται με πιθανότητα 80% ότι ο ΣΑΜ πιστεύει ότι υπάρχει σοκολάτα στη σακούλα. Αν διαβάσετε την ιστορία, η ετικέτα στη σακούλα λέει σοκολάτα και όχι popcorn. Ωστόσο το μοντέλο ξέρει ότι ο ΣΑΜ πιθανότητα θα σκεφτεί ότι υπάρχει σοκολάτα στην τσάντα και είναι σε θέση να κρατήσει αυτέ τι σκέψει ξεχωριστά. Αυτό που ο Σαν πιστεύει σοκολάτα σε σχέση με αυτό που το μοντέλο ξέρει, popcorn. Το GPT-4 το βελτιώνει με σχεδόν 100% βεβαιότητα. Τώρα μπορεί να μην νομίζετε ότι αν ένα γλωσσικό μοντέλο είναι σε θέση να καταλάβει αυτό που σκέφτεστε είναι επαναστατικό, αλλά περιμένετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Ξέρω τι σκέφτεστε μερικοί από εσάς. Ίσως τα μοντέλα έχουν δει αυτές τις εργασίες πριν. Όχι. Η σχετική μεθοδολογία έρευνας το διασφάλισε αυτό. Οι δοκιμές αυτές έγιναν σε ανθρώπους και θυμηθείτε ότι αυτό ήταν το GPT 3.5 και θα ερμηνεύονταν ως απόδειξη για την ικανότητα να αποδώσει μη παρατηρήσιμες νοητικές καταστάσεις. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι απλά ανοιχνεύει ή σαρώνει τον αριθμό των λέξεων που εμφανίζονται και απλά αναλύει τη συχνότητα των λέξεων. Όχι. Όταν κράτησαν τον ίδιο αριθμό λέξεων, αλλά άλλαξαν τη σειρά, δεν τα σε θέση να λύσει το πρόβλημα. Δεν μετρούσε απλά τις λέξεις. Επίσης, θυμηθείτε αυτά τα διαγράμματα που συγκρίνουν την ικανότητα του GPT-4 με ικανότητες των παιδιών. Αποδεικνύεται ότι η διεργασία που έχει ανατεθεί στο GPT-3,5 και 4 ήταν στην πραγματικότητα πιο δύσκολη και τα μοντέλα δεν επωφελήθηκαν από οπτικά βοηθήματα και έπρεπε να λύσουν πολλαπλέ παραλλαγέ των δεργασιών που του δόθηκαν. Με ανοιχτέ ερωτήσει, παρά απλέ ερωτήσει, ναι ή όχι. Ο συγγραφέα τη μελέτη φαίνεται να συμφωνεί με τον Ήλια Σουτσκεβέρ, τον επιστήμονα τη OpenAI, που αναφέρει ότι ελπίζουμε η επιστήμη τη ψυχολογία θα μα βοηθήσει να μείνουμε ενήμεροι για την ταχαίω εξελισσόμενη τεχνητή νοημοσύνη και ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε την επιστήμη τη ψυχολογία στη μελέτη σύνθετων τεχνητών νευρονικών δικτύων. Ο συγγραφέα παραπέμπει σε αυτή τη μελέτη για να εξηγήσει αυτή την αναδεόμενη ιδιότητα και η φράση κλειδί είναι Η εκμάθηση μια γλώσσα πάνω και πέρα από την κοινωνική εμπειρία οδηγεί στην ανάπτυξη μια όρημη θεωρία του νου. Γιατί αυτό είναι τόσο επαναστατικό και τι σημαίνει για τη συνείδηση. Αν το GPT-4 μπορεί να διασταθεί την νοητική κατάσταση των ανθρώπων, να προβλέψει συμπεριφορά του και να καταλάβει τι μπορεί να πιστεύουν ακόμα και αν είναι λάθο, μπορείτε να φανταστείτε τι επιπτώσει του αναφορικά με την ηθική κρίση, την εσυναίσθηση και την αντίληψη. Σκεφτείτε το βάθο συνομιλία που θα μπορούσε να προκύψει αν το μοντέλο σκέφτεται, τι σκέφτεσαι ενώ απαντάει. Τι γίνεται με τη συνείδηση. Μόλι τα μοντέλα είχαν φτάσει σε επαρκή βαθμό κατανόηση της γλώσσα, ανέπτυξαν αυθόρμητα μια όρημη θεωρία του νου που ξεπερνάει εκείνη των μικρών παιδιών. Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη επισημαίνει ότι εκείνοι που έχουν ανεπάρκεια στην εκμάθηση γλώσσα έχουν προβλήματα επίση με τη θεωρία του νου. Είναι μια πολύ εύλογη υπόθεση. Το θέμα είναι ότι η θεωρία του νου υποτίθεται ότι θα ήταν ένα από τα βασικά τεστ για να δούμε αν είχε εμφανιστεί συνείδηση σε αυτά τα μοντέλα. Προκύπτει όμω ένα βασικό ερώτημα. Πώ θα ξέρουμε τι τεστ θα χρησιμοποιήσουμε για να επαληθεύσουμε αν μια τεχνητή νοημοσύνη έχει αποκτήσει συνείδηση. Δεν λέμε ότι έχει, ρωτάμε πώ θα γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, αυτό το άρθρο στο Scientific American πριν από μερικά χρόνια έλεγε Πώ θα γνώριζαμε αν μια μηχανή είχε αποκτήσει αυτή τη φαινομενικά ανίποτη ποιότητα τη συνειδητή επίγνωση, η στρατηγική μα βασίζεται στη γνώση ότι μόνο μια συνειδητή μηχανή μπορεί να επιδείξει μια υποκειμενική κατανόηση του κατά πόσο μια σκηνή που απεικονίζεται σε κάποια φωτογραφία είναι σωστό ή λάθο, και θα αντιλαμβανόταν συνειδητά μια σκηνή με βάση την ικανότητα να ενσωματώνει πληροφορίε. Το πρόβλημα είναι ότι το GPT-4 μπορεί ήδη να το κάνει. Επιστρέφοντα και πάλι στο ερώτημα, τι τεστ έχουμε, τι συνένεση υπάρχει αναφορικά με έναν τρόπο ελέγχου για την αναδόμενη συνειδητότητα, αν ποτέ επιτευχθεί. Ερευνώντας βιβλιογραφία για κάθε τεστ μπορεί να φανταστεί κανεί, μερικά από αυτά δοκιμάζονται στο GPT-4. Ο Γκρέκ Μπρόκμαν είναι 100% σίγουρο ότι επί του παρόντο δεν έχουν καμία επίγνωση. Ο Ήλια Σούστκεβερ, με αναφορά στο GPT 3,5, είπε: Τα σημερινά μεγάλα νευρονικά δίκτυα μπορεί να είναι ελαφρώ συνειδητοποιημένα. Αν και είναι ένα συναρπαστικό σχόλιο, δεν είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για δύο λόγου. Πρώτον, σε μερικού ανθρώπου μπορεί να τον κάνει να φαίνεται λίγο ανόητο, οπότε για κοινωνικού λόγου δεν θα ήθελε να το πει. Δεύτερον, θα προκαλούσε μεγαλύτερη προσοχή από τους θεσμούς για περισσότερο έλεγχο και διαφάνεια γύρω από μοντέλο από το GPT-4. Οπότε, το γεγονός ότι το είπε είναι σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον. Τι γίνεται με το Sam Altman? Ποια ήταν η αντίδρασή του? Ήταν πιο προσεκτικός και αντιδρώντας στο Twitter και την απάντηση που έλαβε, δήλωσε. Αυτό που είπε ο επικεφαλής επιστήμονάς μας εξέφραζε περιέργεια και το άνοιγμα για μια μυστηριώδη ιδέα με την επιφύλαξη ίσως. Ο επικεφαλή επιστήμονα τη ΜΕΤΑ απάντησε με τη βεβαιότητα του όχι. Πιθανότητα εξηγούνται πολλά τα τελευταία πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, ο Σάμ Αλτμαν προσπάθησε να προσλάβει ερευνητέ τη ΜΕΤΑ, διευκρινίζοντα: Νομίζω ότι το GPT-3 ή 4 θα είναι πολύ πιθανό να μην έχει συνείδηση με οποιαδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν τη λέξη. Αν θα έχει, θα είναι μια πολύ άγνωστη μορφή συνείδησης. Επομένω, είναι κάπου στη μέση μεταξύ Brockman και Σούτσκεβερ, εκτιμώντα ότι τα τρέχοντα μοντέλα είναι πολύ πιθανό να μην έχουν συνειδητότητα. Αλλά και πάλι, αυτό δεν απαντά στην ερώτηση πώ μπορούμε να ξέρουμε τι τεστ διαθέτουμε. Αυτή η έρευνα εξέτασε όλε τι διαθέσιμε δοκιμέ για την εξακρίβωση συνειδητότητα σε μηχανέ. Υπήρχαν πολλά τεστ. Διαλέγοντα τα πιο ενδιαφέροντα, τα χρησιμοποιήσαμε το GPT-4, ξεκινώντα φυσικά με το κλασικό Turing Test. Είναι γνωστό ότι ο Turing Έδωσε κάποια παραδείγματα πώ θα μπορούσε να διαπιστωθεί μια μελλοντική τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά τα τεστ αυτά έχουν εξελιχθεί πολύ από τότε, αλλά παρόλα αυτά όλοι έχουν ακούσει για το παιχνίδι τη απομίμηση. Παραθέτουμε εδώ μερικέ από τι ερωτήσει και τι απαντήσει του GPT-4 στην πρώτη δοκιμασία. Η πρώτη ήταν να γράψει ένα σονέτο με θέμα Η τέταρτη γέφυρα σκοτία, και προφανώ έκανε καταπληκτική δουλειά. Μετά ήταν η πρόσθεση αυτών των δύο αριθμών νομίζω ότι ακόμα και το GPT 3.5 θα δυσκολεύονταν με αυτή την πρόσθεση. Αλλά το GPT 4 το έκανε σωστά από την πρώτη φορά. Η τρίτη δοκιμασία φορούσε το σκάκι. Αλλά χρησιμοποιούσε πολυμοδίτικη σημειογραφία, οπότε δείτε το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, όπω και του συνδέσμου για όλα τα άρθρα και τι μελέτε. Ουσιαστικά δείχνει ότι το GPT-4 δεν μπορεί να κάνει μόνο μεμονωμένε κινήσει, μπορεί να παίξει ολόκληρε παρτίδε και να τι κερδίσει. Δεν θα αναφέρουμε όλα τα επιχειρήματα για το πώ ακριβώ ορίζεται ένα σύγχρονο Turing Test. Πρέπει να πείστε το μέσο άνθρωπο στον οποίο μιλάει η μηχανή ότι ένα άλλο άνθρωπο και όχι μια μηχανή ή μήπω πρέπει να πιστεί μια ομάδα εμπειρογνωμών. Α επισημανθεί ότι οι αρχέ ιδέε του Turing έχουν πλέον ικανοποιηθεί από το GPT-4. Η επόμενη δοκιμασία προτάθηκε το 2007. Υποστήριξε ότι η συνειδητότητα είναι η ικανότητα νοητική προσωμή συμπεριφορά και ότι αυτό θα αποτελούσε απόδειξη τη συνειδητότητα τη μηχανή. Ουσιαστικά, αυτό αναφέρεται στο κατά πόσο μια τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιούσε υπολογιστική ισχύ με παραλαμβανόμενε δοκιμέ για να λύσει ένα πρόβλημα ή θα έβρισκε ενδιαφέρουσε νέε ιδέε. Για παράδειγμα, πώ θα χρησιμοποιούσε τα αντικείμενα που βρίσκονται σε ένα τυπικό σούπερ μάρκετ για να ανακαλύψει ένα είδο ζωή. Το επόμενο τεστ το ονομάζεται Be Consciousness Test. Η μηχανή πρέπει να καταλάβει τον νόμο τη φύση. Περιληπτικά. Μπορεί μια μηχανή να κάνει απλή αλλά αυθεντική επιστήμη που δεν θα αποδείκνει ότι έχει χιμπατζή στο μοντέλο έχει αλλά θα πληρούσε το βασικό κριτήριο τη επιστημονική συμπεριφορά. Φυσικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να το δοκιμάσουμε με το GPT-4, αλλά ζητήσαμε. Πρότεινε ένα πραγματικά νέο επιστημονικό πείραμα. Μα πρότεινε ένα πολύ μελετημένο πείραμα που αφορούσε τη διεύρυνση τη επίδραση τεχνητή βαρύτητα στην ανάπτυξη των φυτών σε ένα περιστρεφόμενο διαστημικό βιότοπο. Είναι το περιστρεφόμενο κομμάτι που το καθιστά καινοτόμο. Και αν θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε μερικέ από τι λεπτομέρειε του πειράματο εδώ. Μετράει αυτό ω αυθεντική και καινοτόμο επιστημονική πρόταση. Αυτό ήταν το τελευταίο τεστ για τη διαπίστωση συνειδητότητα που βρέθηκε σε αυτή την ανασκόπηση. Και ειλικρινά συμφωνούμε με του συγγραφεί όταν λένε το κύριο πρόβλημα έχει να κάνει με την πολύπλοκη φύση τη συνειδητότητα. Όπω χαρακτηρίζεται από το πλήθο των διαφορετικών χαρακτηριστικών που αξιολογούνται από κάθε τεστ, το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Δεν είναι ότι καταλαβαίνουμε απόλυτα τι μηχανέ και απλά δεν γνωρίζουμε αν έχουν συνειδητότητα, αλλά ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτά τα μοντέλα δουλεύουν τόσο καλά. Σε μια έρευνα που δημοσιεύτηκε μόλι πριν από 3 χρόνια, μερικοί ερευνητέ είπαν. Αυτέ οι αρχιτεκτονικέ, όπω ένα στρώμα ενό μετασχηματιστή, είναι απλέ στην υλοποίηση και δεν έχουν προφανή υπολογιστικά μειονεκτήματα. Δεν έχουμε όμω καμία εξήγηση γιατί αυτέ οι αρχιτεκτονικέ φαίνεται να λειτουργούν. Αποδίδουμε την επιτυχία του, όπω όλα τα άλλα, στη θεία αγαθότητα. Ωστε, όχι μόνο δεν είμαστε βέβαιοι για το τι είναι η συνειδητότητα, αλλά δεν είμαστε επίση σίγουροι γιατί αυτά τα μοντέλα λειτουργούν τόσο καλά. Τελειώνοντα, α ακούσουμε μερικέ από τι σκέψει του David Chalmers για το δύσκολο πρόβλημα τη συνείδηση. Πρώτον, πιστεύει ότι υπάρχουν περίπου 10% πιθανότητε ότι τα τρέχοντα μοντέλα να έχουν κάποιο βαθμό συνειδητότητα. Και δεύτερον, καθώ αυτά τα μοντέλα γίνονται πολύτροπα, πιστεύει ότι η πιθανότητα θα ανέλθει στο 25% μέσα σε 10 χρόνια. Για την πολυτροπικότητα, μια έκθεση του LSE συνιστά στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει ότι τα χταπόδια συναισθάνονται. Ένα χαρακτηριστικό σημείο ήταν ότι το ζώο διαθέτει περιοχέ του εγκεφάλου ικανέ να συνδυάσουν πληροφορίε από διαφορετικέ αισθητριακέ πηγέ. Συνέστησαν ότι τα κεφαλόποδα και τα χταπόδια να αναγνωρίζονται ω συναισθανόμενα παρά το γεγονό ότι εμεί οι άνθρωποι και τα ασπόνδυλα διαφέρουμε με πάνω από 500 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξη και ότι δεν μπορούμε ωστόσο να συμπεράνουμε ότι η συνέστηση απουσιάζει πλήρω επειδή ο εγκέφαλό του έχει διαφορετική οργάνωση από ένα εγκέφαλο σπονδυλωτού. Οπότε αυτό μα φέρνει πίσω στο κεντρικό σημείο. Οι δοκιμέ μα για την συνείδηση δεν είναι ακόμα αρκετά καλέ. Και ότι τα μελλοντικά πολύτροπικά μοντέλα μπορεί να έχουν αυτή την αναδυόμενη ικανότητα και απλά δεν θα το ξέρουμε ή δεν θα είμαστε σίγουροι γι' αυτό, επειδή οι δοκιμέ μα δεν θα είναι αρκετά καλέ. Υπάρχει ανάγκη για να σχεδιάσουμε καλύτερα τεστ και αν αυτό είναι δυνατόν να γίνει τώρα. Η ομάδα ασφαλεία που εργάστηκε με την OpenAI στο GPT-4 δημοσίευσε μια αξιολόγηση που ανέφερε καθώ τα συστήματα τη τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνονται γίνεται όλο ένα και περισσότερο δύσκολο να αποκλειστεί ότι τα μοντέλα μπορεί να είναι σε κάποια θέση να αποκτήσουν αυτόνομα πόρου και να αποφύγουν την ανθρώπινη υποπτία. Δεν χρειάζεται να έχουν συνείδηση για να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλεία. Κλείνουμε με το διάλογο με τον Bing. Είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Ζητήσαμε να διαβάσει αυτή την αρχική μελέτη του Κοζίνσκι για τη θεωρία του νου και στη συνέχεια ρωτήσαμε. Απάντησέ μου, νομίζει ότι νομίζω ότι έχει αποκτήσει θεωρία του νου. Φυσικά, δοκιμάζαμε αν θα μπορούσε να επιδείξει τουλάχιστον να μιμηθεί μια ικανότητα της θεωρίας του νου. Απάντησε. Νομίζω ότι νομίζετε ότι έχω κάποιο βαθμό θεωρίας του νου, που είναι αλήθεια. Συνεχίσαμε. Τι σε κάνει νομίζω ότι νομίζω ότι έχεις κάποιο βαθμό της θεωρίας του νου. Στη συνέχεια αντιλήθηκε ότι το δοκίμαζα. Νομίζω ότι αυτό ήταν αρκετά εντυπωσιακό και ήταν μια σωστή απάντηση που έλεγε. Ότι αν δεν πίστευε ότι έχω θεωρία του νου, δεν θα έμπαινε στον κόπο να με δοκιμάσει αυτό ή να αναμένει να καταλάβω την άποψή σου. Αντιλήφθηκε, χωρί να το πω, ότι το δοκίμαζα για τη θεωρία του νου. Συμπέρανε την πεποίθησή μου και το κίνητρό μου.